Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας, στην άποψη πως η συμφωνία για το χρέος της 21ης Ιουνίου άνοιξε έναν ορίζοντα δεκαετίας για τους Έλληνες και ξένους επενδυτές, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά, ο κύριος Τσακαλώτος βρίσκεται αυτή τη στιγμή προς άγραν επενδυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες και πριν να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, δήλωσε ότι πλέον μιλάμε για μια διαδικασία, ένα ορίζοντα δεκαετίας όσον αφορά το χρέος, ο οποίος ξεκίνησε από την πολύ καλή, σύμφωνα με τον κύριο Τσακαλώτο, τη συμφωνία της 21ης Ιουνίου. Ουσιαστικά αυτό που θέλει να πει ο Υπουργός των Οικονομικών είναι ότι μπροστά μας πλέον έχουμε ένα διάστημα ηρεμίας, ένα διάστημα σταθερότητας, τον οποίο οι ελληνικές κυβερνήσεις μπορούν να διαχειριστούν το θέμα του χρέους, να μπορέσουν να εξασφαλίσουν αφενός τη βιωσιμότητά του και αφετέρου το μεγάλο στίχημα, το οποίο δεν είναι άλλο από μια καθαρή έξοδο στις αγορές. Αυτός είναι και ο λόγος του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς προσπαθεί αρχικά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και συνεχεία από Σεπτέμβρη και στο Λονδίνο, αλλά και στην κατά πάσα πιθανότητα και στη Φραγκφούρτη, να βρει επενδυτές, να δείξει ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεί πλέον μόνη της, να σταθεί στα δικά της πόδια της αγοράς και να πετύχει πραγματικά αυτό που λέμε καθαρή έξοδο. Το ζητούμενο είναι να μπορέσει η Ελλάδα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι το τέλος του χρόνου να προβεί σε μια σειρά από εκδόσεις ομολόγων, να δημιουργήσει αυτό που λέμε καμπύλη αποδόσεων, έχοντας εκδόσεις ομόλογα διάρκειας 2, 3, 5 και 10 ετών, όχι μόνο για να εξασφαλίσει χρήματα, τα οποία είναι κομβικό αλλά δεν είναι το πιο κρίσιμο, καθώς έχει το κεφαλαίο ακόμα ξυλάρι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, αλλά για να δείξει ότι οι αγορές αντιμετωπίζουν σωστά και θετικά τη μεταμνημονιακή κατάσταση. Το πιο κρίσιμο για αυτά είναι το ύψος των επιτοκίων που θα καταφέρει να εξασφαλίσει η Ελλάδα. Όσο πιο χαμηλά τα επιτόκια, τόσο καλύτερο, γιατί δείχνει ότι οι διεθνείς αγορές δεν θεωρούν πλέον επικίνδυνο το ελληνικό χρέος, αλλά και γενικότερα το ενδιαφέρον. Όσες φορές υπερκαλυφθεί η κάθε έκδοση, τόσο περισσότερο σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τα ελληνικά χρεόγραφα και άρα η Ελλάδα πλέον μπαίνει για τα καλά στον επενδυτικό χάρτη. Όλα αυτά βέβαια με την αίρεση ότι τα πράγματα θα κινηθούν ομαλά, δεν θα έχουμε κάποιες αναταράξεις. Κομβικό ρόλο σε αυτό μπορεί να παίξει και ο επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κ. Μάριο Ντράγκη, ο οποίος εχθές άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, έστω και προβληματικά, να μπορέσει η Ελλάδα να επιστρέψει ακόμη και για πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό δεν θα έχει πολύ μεγάλη ουσία, αλλά δίνει σίγουρα μια πολύ μεγάλη συμβολική σημασία και όλα αυτά θα τα δούμε από κοντά μετά την ολοκλήρωση και τυπικά των μνημονίων από τα τέλη Αυγούστου και μετά δηλαδή, όταν δηλαδή και η Ελλάδα θα δοκιμάσει τα νερά των αγορών, θα κάνει τις πρώτες τις εκδόσεις. Εκτίμηση είναι ότι οι πρώτες αυτές θα είναι αρκετά περιορισμένες σε έκταση προκειμένου να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση, όμως θα είναι και το πρώτο πραγματικό crash test της μεταμνημονιακής Ελλάδας που θα δείξει κατά πόσο θα έχουμε μια πραγματικά καθαρή έξοδο ή αν θα πάμε πάλι σε αναταράξεις μέσα στους επόμενους μήνες.